Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας υποδεικνύει πως όλα πρέπει να αλλάξουν από την οικονομία έως τη λειτουργία του κράτους και την καθημερινότητα. Τα δεδομένα απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες είμαι έτοιμος, τόνισε. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξ αρχής, κυρίαρχος στόχος μας πρόσθεσε, ήταν η προστασία της ζωής των ανθρώπων και των ζώων. Ακολουθεί η προστασία των σπιτιών, των κρίσιμων υποδομών και του περιβάλλοντος. Απαντήσεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης των τελευταίων ημερών, ενώ παρουσίασε τον οδικό χάρτη των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα πράγματα σήμερα είναι πολύ καλύτερα στο μέτωπο των πυρκαγιών, ωστόσο υπογράμμισε πως έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας. Βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου και έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, τόνισε. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η κλιματική κρίση είναι εδώ, δηλώνοντας έτοιμος για τολμηρές λύσεις. Όπως ξέρετε, βρισκόμαστε ήδη στην 10η μέρα μιας πρωτοφανούς επίθεσης της φύσης με πολλές ταυτόχρονες φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα, την δύναμη των οποίων δυστυχώς τροφοδότησε ένας πρωτοφανής καύσωνας αλλά και μια πολύμηνη ξηρασία. Ευτυχώς σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και χάρη στην αυτοθυσία όλων των μαχητών της πρώτης γραμμής μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Θέλω και πάλι να τους ευχαριστήσω μαζί με τους εθελοντές μας, τονίζοντας όμως ακόμα ότι είμαστε στα μέσα Αυγούστου και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος. Πετύχαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες ανθρώπους. Χάσαμε όμως δάση και περιουσίες και είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλα. Πώς αμυνθήκαμε απέναντι στην πιο μεγάλη οικολογική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και πού μας βρήκε ανέτοιμους η φύση, πόσο θωρακισμένοι ήμασταν, αλλά και τι λάθη κάναμε, πώς οργανώσαμε την πολιτική προστασία αυτούς τους τελευταίους 24 μήνες, αλλά κυρίως τι μας δίδαξε αυτή η δοκιμασία, και πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Η κλιματική κρίση, θα ήθελα από εδώ και στο εξής να υιοθετούμε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πια πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της οικονομίας μέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Αποδεικνύεται ότι λάθη κάνει μόνο ο άνθρωπος και όχι η φύση. Τα δεδομένα, λοιπόν, απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες προσωπικά είμαι έτοιμος. Εισαγωγικά, θα ήθελα να περιοριστώ μόνο σε τρεις επισημάνσεις. Την πρώτον, εξ αρχής κυρίαρχος στόχος μας στις φυσικές καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων αλλά και των ζώων. Ακολουθεί η προστασία των περιουσιών, των κρίσιμων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτήν την ιεράρχηση ακολουθήσαμε. Και θα επιμείνω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα με την εξαίρεση του εθελοντή δασικουργέστη του Βασίλη του Φιλόρα στην μεγαλύτερη επέλαση φωτιάς που είχαμε εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Θυμίζω με σχεδόν 100 ταυτόχρονες πυρκαγιές κάθε μέρα. Το 112, η ουσιαστικά επανίδρυση της πολιτικής προστασίας από το 0, αλλά και η διεθνής πλέον πρακτική των οργανωμένων εκενώσεων απέδωσε. Όμως απέδωσε και η στρατηγική μας να προστατεύσουμε τους οικισμούς,
οι οποίοι μπορεί να άδειασαν, όμως σώθηκαν. Προφανώς έχουμε πολλά κατεστραμμένα σπίτια, δεν έχουμε κανέναν όμως οικισμό ο οποίος να κατεστράφει εξ ολοκλήρου από τη φωτιά. Δεύτερη επισήμανση είναι ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει πλέον μια δραστικά διαφορετική αντιμετώπιση. Και οι νέες συνθήκες νομίζω ότι δικαιώνουν την επιλογή μας, την προσωπική μου επιλογή, το περιβάλλον να προταχθεί ως πολιτικός στόχος προτεραιότητας. Το φιλόδοξο σχέδιο απολιγνητοποίησης και πράσινης μετάβασης. Η σημαντική πόρη που έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νέο ΕΣΠΑ. Όλα αυτά μας δίνουν πρωτοφανή σε έκταση χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε πια την πατρίδα μας προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών. Και όλα αυτά μαζί με το νέο κλιματικό νόμο, τον πρώτο στην ιστορία της Ελλάδος, ο οποίος θα ψηφιστεί εντός των επόμενων μηνών, όλα αυτά βρίσκονται στη φαρέτρα της Ελλάδος. Οι ευθύνες στο βαθμό που μπορούν να προσωποποιηθούν θα αποδοθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ερωτηθής για τις ευθύνες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μίλησα με, πιστεύω, απηχώντας και το προσωπικό μου συνέστημα, αλλά αξιολογώντας και τον ρόλο μου ως Πρωθυπουργός και με θάρρος ζήτησα καταρχάς συγγνώμη από τους πολίτες. Και αυτό το έκανα διότι το αισθάνθηκα ως μια προσωπική ανάγκη. Όταν αυτό το οποίο βλέπεις γύρω σου σε συγκλονίζει, τότε νομίζω ότι οφείλεις να κοιτάς μέσα σου, να δεις πραγματικά τι δεν πήγε καλά και να δεις πώς μπορείς να το διορθώσεις. Άρα θεωρώ ότι η συγγνώμη είναι μια αυθόρμητη ηθική και προσωπική συμπεριφορά. Νομίζω όμως ότι είναι και μια πολιτική πράξη. Είναι η συνειδητοποίηση ενός προβλήματος, αλλά για μένα η συγγνώμη σηματοδοτεί και την απόφαση για δράση. Δεν νομίζω ότι είναι μια παθητική προσέγγιση. Είναι μια προωθητική ενέργεια, είναι η αφετηρία, δεν είναι το τέλος, για να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτή η αρνητική εμπειρία. Και γι' αυτό και κάνουμε την αυτοκριτική μας με θάρρος. Κάποια μαθήματα νομίζω ότι τα έχουμε ήδη πάρει και φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια της συνέντευξης για το τι είμαστε ήδη έτοιμοι να αλλάξουμε. Και είπαμε σαφήνεια ότι οι ευθύνες στο βαθμό που μπορούν να προσωποποιηθούν θα αποδοθούν την κατάλληλη στιγμή και σίγουρα όχι την ώρα της μάχης. Σίγουρα όχι την ώρα της μάχης. Από εκεί και πέρα, να πω και κάτι τελευταίο. Οι ευθύνες, ξέρετε, είναι πολλών ειδών. Είναι πολιτικές, οι επιχειρησιακές, είναι ατομικές, μπορεί να είναι συλλογικές. Δεν αφορούν κατά ανάγκη μόνο σε πρόσωπα. Αφορούν συχνά και σε δομές και σε διαδικασίες. Κατά συνέπεια πρέπει να αποδίδονται, όχι εν βρασμό ψυχής, αλλά μετά από σκέψη, μετά από καθαρό μυαλό. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να αναγνωρίσει τα λάθη της. Και λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Θα επαναλάβω ότι και σε αυτήν την μεγάλη κρίση κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Είναι σαφές όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πως καταλαβαίνει αυτό που αισθάνονται οι κάτοικοι της Εύβοιας, διαμηνύοντας πως δεν είναι μόνοι τους, το κράτος είναι δίπλα τους. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο Σταύρο Μπαίνο, έναν άνθρωπο που έχει μάθει πολύ καλά να χτίζει μέσα από συντρίμια, τον οποίον και ζήτησα να μας βοηθήσει να ξανασκεφτούμε από την αρχή το μέλλον της Βόρειας Εύβοιας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ πολύ σημαντικό να δούμε με καθαρό μυαλό τι πήγε λάθος και πώς θα γίνουμε καλύτεροι
από εδώ και στο εξής. Και πιστεύω ότι ορισμένες από αυτές τις προτεραιότητες για τις οποίες θα επιχειρήσω να σας μιλήσω τώρα σύντομα, είχαν ήδη αναδειχθεί και αποτελούσαν ήδη μέρος του σχεδιασμού μας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, για το ζήτημα της πρόληψης, η οποία πράγματι πρέπει να παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και σίγουρα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Δώσαμε 51 εκατομμύρια φέτος για πρόληψη και προγραμματίζουμε να δώσουμε πολλά περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να είμαστε σίγουροι όμως ότι αυτοί οι πόροι θα μπορέσουν να απορροφηθούν σωστά από τους φορείς που τους λαμβάνουν και γι' αυτό και η πολιτική προστασία στο ζήτημα της πρόληψης θα έχει από εδώ και στο εξής μεγαλύτερη εμπλοκή. Δύο παραδείγματα. Τι δούλεψε καλά και τι δεν δούλεψε καλά. Με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας καθαρίστηκαν 19 οικισμοί και κοινότητες οι οποίες σε μία ανάλυση που είχαμε κάνει προσομοίαζαν πολύ με το μάτι, ήταν δηλαδή κοινότητες που βρισκόντουσαν πολύ κοντά σε δασικές εκτάσεις, συχνά μέσα στο ίδιο το δάσος, όπου κρίναμε ότι έπρεπε να παρέμβουμε για να μπορέσουμε ομιγέννητο να προστατεύσουμε αυτές τις κοινότητες με τον όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Υποκράτειος Πολιτεία ήταν μία από αυτές. Και η Υποκράτειος Πολιτεία, παρότι στις παρυφές της κάηκαν κάποια σπίτια, προστατεύθηκε σε μεγάλο βαθμό, διότι έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις και έγιναν αυτοί οι καθαρισμοί. Άρα κάποιος σκέφτηκε πιο πριν ότι έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση. Όμως αυτές οι παρεμβάσεις, πρέπει να σας πω, δεν είναι πάντα αρκετές. Τα βασιλικά κτήματα, η έκταση του Τατοίου, είναι μια έκταση πολύ κοντά στην καρδιά μου. Όπως είναι πολύ κοντά στην καρδιά δεκάδων χιλιάδων Αθηναίων που αναζητούν λίγες ανάσες φρέσκου αέρα και επαφής με την φύση στον όποιο ελεύθερο χρόνο έχουν. Είχαμε θέσει προτεραιότητα να παρέμβουμε και να μην έχουμε κάποια ζημιά στα βασιλικά κτήματα. Δεν το καταφέραμε. Και λυπάμαι γι' αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ στεναχωρημένος με αυτό το οποίο έγινε, ειδικά σε αυτή την περιοχή, γιατί αποτελεί έναν από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου. Όμως δεν ήταν γιατί δεν προσπαθήσαμε. Οι λωτόμοι στα βασιλικά κτήματα καθάριζαν 2 μήνες πριν την πυρκαγιά. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε αυτό. Γιατί? Διότι είχαμε το πρόβλημα της μύδειας και είχαμε πάρα πολλά πεσμένα δέντρα, τα οποία έπρεπε να καθαριστούν και καθαρίστηκαν αυτά. Δεν ξέρω πόσοι από σας γνωρίζετε ότι τα βασιλικά έχουν 2 τουλάχιστον πολύ μεγάλες αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά πέρασε από πάνω τους χωρίς καν να καταλάβει τίποτα. Όπως πέρασε πάνω από την Εθνική, που αποτελεί ουσιαστικά τη μεγαλύτερη αντιπυρική ζώνη, με 100 πυροσβεστικά, τα οποία προσπαθούσαν να την περιορίσουν. Άρα, νομίζω ότι αν κάτι έχουμε μάθει από αυτήν την σύγκριση, είναι ότι βεβαίως η διαχείριση του δάσους είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως η παρουσία των ανθρώπων μέσα στα δάση και τα παραγωγικά δάση είναι σημαντικά για την προστασία τους. Το καλοκαίρι δεν είναι όμως κατά ανάγκη απαραίτητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το είπε και ο κ. Χαρδαλιάς, προέκυψε από την αναζωπήρωση της φωτιάς στη Βαρυμπόπη, την οποία δυστυχώς δεν προφτάσαμε να ελέγξουμε, παρότι τα ενέργεια μέσα πέταξαν σχετικά γρήγορα. Η φωτιά στη Βαρυμπόπη μεγάλωσε, μαστέρισε ένα αέρια μέσα από την Εύβοια και από τις άλλες πυρκαγιές και μπήκαμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι πρέπει να την αποτυπώσουμε με πολύ αντικειμενικό τρόπο. Και γι' αυτό και κοιτάζοντας τις επενδύσεις μας στην καταστολή, μίλησε ήδη για το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας, δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε γρήγορη προσβολή της φωτιάς από τον αέρα. Να έχουμε δηλαδή έναν ικανό στόλο εναερίων μέσων που να μπορούν να πετάνε ήδη γεμάτα πάνω από τις περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες για να μπορούν να παρεμβαίνουν όσο το δουν πιο γρήγορα στην αρχή της πυρκαγιάς. Και αυτό σίγουρα αποτελεί μέρος της επένδυσης που θα κάνουμε και θα κοιτάξουμε όσο αυτό είναι εφικτό να επιταχύνουμε αυτές τις επενδύσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της αρμοδιότητας, τη στελέχωση, ειδικά των δασικών υπηρεσιών, θεωρώ μεγάλη τομή
το γεγονός ότι πια όλη η δασική πολιτική συγκεντρώνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Δασών. Και ότι οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων που αναφερόντουσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών περνάνε πια εκεί, ώστε να έχουμε μία ενιαία δασική πολιτική και δύο πυλώνες ουσιαστικά. Την πολιτική προστασία, η οποία κάνει τη διαχείριση της κρίσης, αλλά συμμετέχει και σε προληπτικά μέτρα, ειδικά για τα δάση μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θα χαράσει τη δασική πολιτική και η συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών φορέων πρέπει να γίνει ακόμα πιο στενή. Ακόμα πιο έντονη, να υπάρχει μεγαλύτερη όσμωση μεταξύ των δασικών υπηρεσιών και της πυροσβεστικής για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των φαινομένων. Τέλος, επειδή θέλουμε πάντα να κοιτάμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να πω δύο κουβέντες για τις πολύ προβληματικές περιπτώσεις όπου έχουμε συμβίωση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος. Αναφέρθηκα και αυτό πριν από λίγο. Εκεί δηλαδή που έχουμε οικισμούς που ουσιαστικά έχουν μπει για διάφορους λόγους, δεν είναι της ώρας να τους αναλύσω, που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ κοντά ή έχουν ήδη μπει μέσα σε δάση. Είναι σαφές ότι πια, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες η φωτιά έφτασε μέχρι τον οικισμό, ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη πλάτους που θα μας ορίσουν οι ειδικοί, στην οποία δεν μπορούμε να φυτέψουμε πεύκα. Θα φυτέψουμε άλλα δέντρα. Θα φυτέψουμε βραδίκαυστα, θα φυτέψουμε πλατήφυλλα. Αλλά δεν θα πάμε να κάνουμε γύρω από τους οικισμούς το ίδιο λάθος το οποίο μπορεί να έγινε στο παρελθόν. Και κάτι ακόμα. Αν πρέπει να κόβονται κάποια δέντρα για να σώζονται πολλά περισσότερα, αυτό πρέπει πια να μπορεί να γίνεται με πιο απλούς τρόπους. Διότι όλοι νομίζω έχουν εμπειρίες από το τι σημαίνει να πάρεις άδεια για να κόψεις ένα πεύκο. Άρα πολλά πρέπει να αλλάξουν και στο κομμάτι αυτό και θεωρώ ότι η μεταφορά της αρμοδιότητας από τις αποκεντρωμένες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αποτελεί μια πολύ σημαντική θεσμική πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα, επειδή κάνατε μια αναφορά και στο επιτελικό κράτος, το επιτελικό κράτος δεν σβήνει φωτιές με τη μάνικα. Το επιτελικό κράτος συντονίζει, ορίζει προτεραιότητες, αξιολογεί και επιβλέπει. Αυτός είναι ο ρόλος του επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος έχει πετύχει πάρα πολλά αυτούς τους 25 μήνες, από την διεκδίκηση, αναφέρω μόνο δύο, από τη διεκδίκηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι την οργάνωση, την επιτελική οργάνωση της επιχείρησης Ελευθερία, το επιτελικό κράτος παρεμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες, για να μπορεί να συντονίσει και να καθοδηγήσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Το θεωρώ απολύτως απαραίτητη δομή για να μπορεί να διοικηθεί σωστά μια χώρα. Αυτό δεν σημαίνει, όπως το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν γίνονται λάθη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ακυρώσουμε αυτό το οποίο έχει γίνει αυτούς τις 25 μέρες. Διότι σε αυτούς που μας ασκούν κριτική περί επιτελικού κράτους, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο παραλάβαμε δεν ήταν ούτε επιτελικό και συχνά ούτε κράτος. Ο Δήμος Αρταίων συνεχίζει τον καθαρισμό κοινόχρηστων και ιδιωτικών οικοπαίδων για την οχύρωση του Δήμου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των ιδιωτών και παρά την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν οι ίδιοι στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Με προσωπικό του Δήμου αλλά και με ιδιώτες τους οποίους ο Δήμος έχει εργολαβίες, έχει ήδη καθαριστεί για τη φετινή αντιπυρική περίοδο πολύ μεγάλο μέρος από οικόπαιδα σε όλο το εύρος του Δήμου. Σε αυτεπάγγελτους καθαρισμούς οικοπαίδων έχει προχωρήσει ο Δήμος Αρταίων με τα συνεργεία του Δήμου σε όσα οικόπαιδα δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, όσοι ιδιοκτήτες δεν καθάρισαν τα οικόπαιδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ., ο Δήμος Αρταίων καθαρίζει ο ίδιος επιβάλλοντας τη χρέωση των εργασιών, αλλά και διπλό πρόστιμο. Σύμφωνα με την νομοθεσία, πάντα προβλέπεται ακόμη και η παραπομπή στον εισαγγελέα και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Να υπενθυμίσουμε πως στις αρχές της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινά την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, γίνεται η υπενθύμηση σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρποτές οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου Αρταίων, ότι υποχρεούνται να προβούν άμεσα σε σχετικές ενέργειες καθαρισμού αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς, στον άμεσο καθαρισμό και κοπή των χόρτων σε αυτούς και φυσικά όσες φορές χρειαστεί,
μέσα σε αυτή την περίοδο. Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς. Στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό και στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίων, δασιλείων και δασικών εκτάσεων του Δήμου. Οι προαναφερόμενες ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Θα πρέπει να γίνεται κατανοητό ότι αναφέρεται σε κοπή χόρτων και όχι στην καύση τους. Ο καθαρισμός των χώρων είναι υποχρεωτικό σύμφωνα και με πυροσβεστική διάταξη, η οποία ορίζει πως οι ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές των οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κομοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψήλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αυτών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω διαδικασιών, οι υπηρεσίες του Δήμου θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες και κυρώσεις. Στην απευκταία περίπτωση μη συμμόρφωση των υπόχρεων θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του νόμου 3852 και οι παραβάσεις να τιμωρηθούν σύμφωνα με υποβολή μήνυσης, επιβολή διοικητικού προστίμου, αυτοεπάγγελτο καθαρισμό με επιβάρυνση των εξόδων. Ο Δήμος Αρταίων καλεί εκ νέου όλους τους ιδιοκτήτες να συμβάλλουν στην πρόληψη των κινδύνων από πυρκαγιές κατά κύριο λόγο με τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Παρακαλούμε για πιστή τήρηση από όλους τους δημότες προς αποφυγή επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Κρατάμε το Δήμο μας καθαρό και ασφαλή, ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου Παντελής Κολέτσος. Από την πλευρά του και ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αρταίων Γιώργος Τζελέπης ανέφερε «Η παράληψη της υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπαίδων εντός της πόλης και των οικισμών του Δήμου Αρταίων και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια τους συνεπάγεται εκτός από τον καταλογισμό της δαπάνης, καθαρισμού τους και επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη τους». Ο Δήμος Αρταίων, από ό,τι βλέπετε, έχει ξεκινήσει και καθαρίζει δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα. Έχουμε στείλει ήδη περίπου 1.000 επιστολές στους ιδιώτες να καθαρίσουν τα ιδιωτικά τους οικόπεδα που είναι εντός οικισμού και είναι επικίνδυνα για πυρκαγιές. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο τη δημόσια καθαριότητα και να αποφευχθεί ο κάθε κίνδυνος για πυρκαγιές. Θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή σε όλους τους συνδημότες, ώστε να μην έχουν ακαθάριστα οικόπεδα και να προβούν άμεσα στον καθαρισμό αυτών. Ό,τι παρατηρήσετε ή ενδεχόμενο πυρκαγιάς, να καλέσετε άμεσα το 199. Ο Δήμος Αρταίων έχει ξεκινήσει ήδη τον καθαρισμό των οικοπαίδων τόσο των δημοτικών και των ιδιωτικών. Η διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει είναι ότι έχουμε στείλει ήδη επιστολές, έχουμε ενημερώσει όλους τους δημότες ότι πρέπει να τα καθαρίσουν. Έχουμε επικοινωνήσει ήδη με την εισαγγελία και την έχουμε ενημερώσει ότι όσα οικόπεδα δεν καθαριστούν από τους ιδιώτες θα καθαριστούν από εμάς, επιβάλλοντας πάντα το πρόστιμο που προβλέπεται από την νομοθεσία. Ευχηστούμε την προσοχή σε όλους τους δημότες μας να είναι προσεκτικοί λόγω της φωτιάς που μπορεί να προκληθεί από κάποιες εργασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν στην Ήπεθρο και να προσέχουν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα. Οι επιστολές οι οποίες έχουν σταλεί μέχρι τώρα είναι περίπου 1.000. Συνεχίζουμε γιατί οι καταγγελίες συνεχίζονται από τους δημότες οι οποίοι δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Στην Άρτα έχουν καθαριστεί τα δημοτικά όλα ήδη μια φορά. Έχουν περαστεί με τον καταστροφέα. Θα ξαναπεραστούν. Και τώρα για τους ιδιώτες έχουν ήδη καθαρίσει αρκετοί. Συνεχίζουν να καθαρίζουν. Και σε όσους δεν καθαρίσουν θα μπουν τα μηχανήματα του Δήμου με την εργολαβία που έχει με τον ιδιώτη εργολάβο. Ο Δήμος Αρταίων έχει βγάλει περιπολίες τόσο με τη ΔΟΑΚ που είναι η θελοντική ομάδα, όσο και με υπαλλήλους του Δήμου. Έχουμε σε διάφορα σημεία για οτιδήποτε παρατηρηθεί να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική, σε συνεργασία πάντα και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία και με τη δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να αποφύγουμε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αποφάσεις για έργα περιβάλλοντος, πολιτισμού και οδικής ασφάλειας έλαβε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο σε προϋπολογισμό με 6.860.000 είναι η επέκταση αναβάθμιση του Χιτή Καρβουναρίου και ακολουθεί εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Κόνιτσας.
Πολύ θετική εξέλιξη είναι και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εκπώνηση της μελέτης αποκατάστασης του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσα της Σάρτας, για την οποία αναδείχθηκε και προσωρινός ανάδοχος. Αποφάσεις για έργα περιβάλλοντος, πολιτισμού και οδικής ασφάλειας έλαβε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο σε προϋπολογισμό 6.828.000 ευρώ είναι η επέκταση αναβάθμιση του Χιτή Καρβοναρίου και ακολουθεί η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων του Δήμου Κόνιτσας με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ θετική εξέλιξη είναι και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εκπώνηση της μελέτης αποκατάστασης του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας της Σάρτας, για την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Αναλυτικά, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα έργα κατασκευή κόμβου στην Εθνική Οδό Άρτας Τρικάλων στο ύψος του Διασέλου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Συντήρηση Εθνικής Οδού Άρτας Καρδίτσας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Συντήρηση βελτίωση τμήματος της 24ης Επαρχιακής Οδού Καστανιά Ελάτη Σταυροβρύση, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ. Συντήρηση βελτίωση επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Βελτίωση συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Βελτίωση συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου σήμανση οριζόντια κατακόρυφη ασφάλεια Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Άμεση αποκατάσταση δεύτερης επαρχιακής οδού στα τμήματα γέφυρα πλάκας Άγναντα και Πράματα Χριστή, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Άρση καταπτώσεων αντιστηρίξεις βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η επαρχιακή οδό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από εικονίσματα προς Βοβούσα Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Αποκατάσταση ζημιών, αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ιερά Μονή Αγίου Νικάνορα Κόνιτσας, προϋπολογισμού 125.000 ευρώ. Ακόμη αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα. Επέκταση αναβάθμιση Χιτή Καρβουναρίου δεύτερη φάση προϋπολογισμού 6.828.000 ευρώ. Της πράξης επεκτάσεις υφιστάμενων Χιτά η Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή σε Χιτή. Μελέτη αποκατάστασης του Βυζαντινού Μνημείου Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας Σάρτας, προεκτιμόμενης αμοιβής 299.000 ευρώ. Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρη Κεραμίτσα Μιλέα Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Αποκατάσταση φθορών βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας Κυπάρισο Βρυσέλα Παλαιοχώρη Κοκκινιά Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας, προϋπολογισμού 202.000 ευρώ. Εγκρίθηκε ακόμη η δημοπράτηση των έργων εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Δήμου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 2.750.000 ευρώ. Καθαρισμός προστασία πρανών υδατορεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Κατασκευή, μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών, καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Τέλος, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Κόνιτσας για την αποκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Καστάνανης, προϋπολογισμού 40.385 ευρώ. Το 2021 αποτελεί μια συμβολική χρονιά για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας γιορτάζει φέτος τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομποτίου Νικόλαος Κουφάς, μέσα από τις δράσεις του, πραγματοποιεί για την επέτειο αυτή αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του Παλαιού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, εκδήλωση με βραδιά μνήμης. Σημαντικές στιγμές της ιστορίας μέσα από την ποίηση και το παραδοσιακό τραγούδι θα αναδείξουν την επέτειο της Επανάστασης ως πηγή έμπνευσης και εθνικού στοχασμού.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Η Φαντής γαλοπούλα 9,98. Λευκό τυρί 3,79. Φάγε Total 2,69. Καροτένα αντιλιακά 50% φθηνότερα. Colgate Palmolive Supreme Ultra και Azax Sprays 50% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπούτι κοτόπουλου συνεταιρισμού μόνο 2,19 το κιλό, τύρι Γκούνταμ και Ένταμ Γερμανίας μόνο 4,99 το κιλό, γραβιέρα Κρήτης μόνο 8,29 το κιλό, χαρτί υγείας Μάξι Τρίφυλλο Δεκάρι μόνο 2,28, κρικρή οικογενειακά παγωτά 2 λίτρων 1+1 δώρο και χαρτί κουζίνας Ελωμάς 800 γραμμαρίων μόνο 1,58. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Μεγάλη προσφορά μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Μέχρι το Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο νόπο, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Προσοχή, η προσφορά ισχύει μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Συζήτηση και συνδημιουργική αξιολόγηση της πολιτιστικής σημαντικότητας των μνημείων της Άρτας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Γνώσης και Εφιούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Timony. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Το Εργαστήριο Γνώσης και Εφιούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε στις 27 και 28 Ιουλίου μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Money. Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με αυθεντικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. Έτσι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στον αύριο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Γαριφάλιο Στέγη συζήτηση και συνδημιουργική αξιολόγηση της πολιτιστικής σημαντικότητας των μνημείων της Άρτας. Η σημαντικότητα των πολιτιστικών μνημείων της Άρτας, η άειλη και η υλική πολιτιστική κληρονομιά που έχει η περιοχή μας, που έχει η Άρτα και πώς αυτή μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί δημιουργικά, να αναδειχτεί η σημαντικότητά της μέσα από τις δικές σας προτάσεις για το τι πρέπει να, που πρέπει να δοθεί βαρύτητα, ποιο είναι τα πιο σημαντικά μνημεία, τι πρέπει να δείξουμε και να αναδείξουμε, έτσι ώστε μετά εμείς σαν Τμήμα Πληροφορικής θα έρθουμε, έχουμε ήδη έρθει, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να υλοποιήσουμε και να φτιάξουμε καινοτόμα εργαλεία, e-books, εικονική περιήγηση, αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας για να δείξουμε τα μνημεία της Άρτας, Οι συμμετέχοντες, εκπρόσωποι φορέων και ενεργοί πολίτες, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την τουριστική εικόνα της Άρτας και τη σημαντικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της μέσω της ανταλλαγής απόψεων, υποδεικνύοντας τρόπους για να καταστεί σπουδαιότερη, να αυξηθούν τα επίπεδα σπουδαιότητά της σε χωρική, παγκόσμια, εθνική, περιφερειακή, τοπική, οικονομική και κοινωνική κλίμακα. Οι κύριοι άξονες συζήτησης ήταν η ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στην Άρτα, οι οποίες αποτελούν διεθνώς ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας με σημαντική συνεισφορά στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Επιπρόσθετα, έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας στον πολιτισμό, οι οποίοι συνεισφέρουν δυναμικά στην ορθολογική, βιώσιμη και παραγωγική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν δυνατότητες και ευκαιρίες πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά με τρόπους που δεν ήταν εφικτοί από τα προδοσιακά και τα συμβατικά μέσα. Έχει να παρουσιάσει καλλιτεχνικά δημιουργήματα που αγγίζουν την τελειότητα. Ακριβώς δίπλα μας υπάρχει η Παρηγορήτισσα. Έχουμε τα γεφύρια μας, μονότοξα και το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, τις εκκλησίες μας και τα βυζαντινά μας μνημεία. Χρειάζεται η ψηφιακή παρουσία σε όλα τα δυνατά ηλεκτρονικά μέσα, κάτι που κατανοήσαμε ιδιαίτερα την εποχή του COVID-19 και σίγουρα και τη μετά εποχή αυτού. Από την άλλη, ένα μνημείο είναι δημόσιο και όχι ιδιωτικό. Αποτελεί με άλλα λόγια ένα κοινό αγαθό. Ένα αγαθό που θα θέλαμε να μπει με κάποιο τρόπο στην εκπαίδευση, με τη μορφή της τοπικής ιστορίας και σίγουρα όχι της τυπικής της μορφής, να αποτελεί δηλαδή ένα σχολικό εγχειρίδιο. Και όχι πλέον ως απλή καταγραφή ή εικόνα, αλλά με πια ίσως πιο πρωτότυπη, πιο έξυπνη, πιο εφευρετική, πιο γοητευτική η μορφή, σίγουρα για τη νέα γενιά. Δεν είναι μόνο στην Άρτα το πρόβλημά μας, δεν είναι μόνο στην Άρτα ότι δεν υπάρχει το πολιτιστικό αφήγημα, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί στη νέα γενιά, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας, θα έρθουμε και σε αυτήν και θα μας δώσει τις δυνατότητες, αλλά είναι κάτι που χρειαζόμαστε σαν πολίτες. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε και σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Το θέμα της σημαντικότητας το εξάντλησε σχεδόν η Κατερίνα. Βλέπουμε όμως ότι στις μεγάλες επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τρεις τελευταίες προγραμματικές περίοδοι είχαν ένα πρόβλημα. Μόνο 6% πήγε στον πολιτισμό. Θα σας πω μερικά τα οποία διαπίστωσα ότι δεν είναι τελείως γνωστά σε όλους. Και καλό είναι να τα ακούσουμε αυτά. Πρώτον, είναι το φιδόκαστρο, κάστρο των φιδιών λέγεται αυτό, βρίσκεται κοντά στη λίμνη Λογαρού και είναι το αρχαίο επίνιο της Αμπρακίας. Βρίσκεται στην αφάνεια και σε πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα τείχη, αλλά το κάστρο αυτό συνδέεται με πλούσια ύλη. Όλη η Ευρώπη έκανε σκι στη λίμνη Στράτου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει κάνει και πανευρωπαϊκούς, έχει κάνει και βαλκανικούς και μεσογειακούς και πανελλήνιους. Λίμνη Στράτου, λίμνη Πλαστήρα. 200 αθλητές από όλη την Ευρώπη και παιδιά με αναπηρία. Παρακαλώ. Έπεσε και λίγο λιανούμα, το λέμε στην καθαρή στη λαϊκή. Ποδήλατο, πεζοπορία, δέντρα, περίπτερα, παγκάκια, δρομάκια προς τα χωριά. Και από εδώ μεριά όπως ανεβαίνουμε από νησίστα και από εκεί μεριά, Ναζέη κλπ. Τα σχολεία που είναι κλεισμένα να γίνουν μουσεία, γιατί είναι ιστορία παρακαλώ. Να έχουν φωτισμό, να έχουν σήματα, προς κλπ. Τι μπορεί να κάνεις εκεί μέσα, ό,τι έκανε, ό,τι κάνουν οι Γιαννιώτες, ό,τι κάνουν οι εδώ, όπως το λένε, δίπλα εδώ, οι τολοκαρνάνες, κουνιβουτικούς αγώνες, σκι, ιστιοπλοϊκούς αγώνες, κάνουν οι καγιάκ. Είμαστε μιας νοοτροπίας, εμείς και όχι άλλος κανείς. Και μέσα σε αυτή τη λογική βράζουμε με δύο λόγια στο ζουμί μας. Δεν είμαι απαισιόδοξος. Λέω μια πραγματικότητα όμως η οποία δυστυχώς χρονολογείται από πάρα πολλά χρόνια και αφήνει έναν πλούτο που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο ανεκμετάλλευτο. Αν δεν συνοδεύεται από ένα storytelling, από μια ιστορία γύρω από αυτό, είναι καταδικασμένο να μείνει στην αφάνεια. Όλοι μας θέλουμε το πανεπιστήμιο κοντά μας. Ένα πανεπιστήμιο όχι μόνο για την παροχή βοήθειας που αφορά την προβολή των μνημείων, αλλά και την καθοδήγηση, αλλά και την γνωριμία με το καινούργιο. Πραγματικά
όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες ενός πανεπιστημίου δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα λοιπόν, ξεκινάω από αυτό ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο απόλυτο την ύπαρξη ανθρώπων μέσα στο πανεπιστήμιο που ενδιαφέρονται για την πόλη και που ενδιαφέρονται πραγματικά να βοηθήσουν. Μικρές επιχειρήσεις από αγάπη και πίστη ότι ο τόπος μας αξίζει να πάρει κάποια θέση καλύτερη από αυτή που έχει. Εμείς το προσπαθήσαμε με τις επιχειρήσεις που ανοίξαμε στα μικρά χωριά του νομού Άρτας και προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τις παρεμβάσεις μας, όπως είπατε για το ΙΜΑΡΕΤ, για όλα αυτά τα αρχαιολογικά μνημεία που υπάρχουν, στην περιφέρεια, στο Δήμο, να μας βοηθήσει να τα προβάλλουμε και να τα αναπτύξουμε. Θα ήθελα βέβαια να ήταν και κάποιος από την αρχαιολογία απόψε εδώ, για να μας ενημερώσει μετά από τόσες συζητήσεις, τόσες παρεμβάσεις, αν έχουν γίνει, αν υπάρχουν εξελίξεις σε τόσα πολλά πράγματα που έχουμε συζητήσει. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ειδήσεις από την περιφέρεια. Την πράσινη ενέργεια στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών βάζει ο Δήμος Ζηρού με την έγκριση έργου για την δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης και την προμήθεια οχημάτων. Την ένταξη του έργου με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης, ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης του Δήμου Ζηρού στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλον» του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας έπειτα από την θετική αξιολόγηση που έλαβε η πρόταση του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή. Το έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 498.000 ευρώ, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει προμήθεια 6 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 6 φορτιστών. Με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Ζηρού πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα σε μια νέα σύγχρονη εποχή, η οποία απαιτεί τη χρήση ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον και η οποία θα συμβάλλει θετικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρήπων, αλλά και από κόστος κρίσης των οχημάτων, μέσω της καταναλισκόμενης ενέργειας και επιπρόσθεται με το συγκεκριμένο έργο, καλύπτονται και σημαντικές ανάγκες του Δήμου και των υπηρεσιών του. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κυρίου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του. Μία ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη παιδικά χαμόγελα και παιχνίδια πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Κατερίνα Θάνου στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού την Τετάρτη 11 Αυγούστου. 60 παιδάκια με την επίδειξη από τους γονείς και κηδεμόνες τους αρνητικούς self-test συμμετείχαν στα παιχνίδια χωρίς σύνορα που έγιναν για 10η φορά φέτος με έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα καθώς συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου. Στις αγωνιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ το Μελίσι, το Μορφωτικό Σύλλογο Θεσπρωτικού, τον ΑΓΟΘ τον Κεραυνό Θεσπρωτικού και τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό του Δήμου Ζηρού, τα παιδιά που συμμετείχαν ηλικίες από 4 ετών έως 15 ετών χωρίστηκαν σε 3 ομάδες οι οποίοι εισέρχονταν στον αγωνιστικό χώρο και κυκλικά έμπαιναν σε μία αθλοπαιδιά. Στον πρώτο βαθμό βρίσκονταν αγώ δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη ρακέτα και το άθλημα της αντισφαίρησης. Στο δεύτερο, ο Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕΚ Βοντό του Δήμου Ζηρού παρουσίασε στα παιδιά βασικές τεχνικές του αθλήματος και αυτοάμυνα. Στο τρίτο, είχε την τιμητική της η στρογγυλή θεά και το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά διαγωνίστηκαν στα σουτ και την ευστοχία τους και σε εμπόδια που τους είχαν τεθεί. Στο τέταρτο έγινε παρουσίαση του αθλήματος άλμα εις μήκος. Στο πέμπτο τα παιδιά γνώρισαν τη σκυταλοδρομία. Στο έκτο έγιναν αγώνες ταχύτητας και τσουβαλοδρομίες, ενώ στον έβδομο που απευθύνονταν σε μικρότερα παιδιά είχαν την τιμητική τους οι μουσικές καρέκλες. Στο κλείσιμο όλα μαζί τα παιδιά αγωνίστηκαν στη διελκυστίδα και χόρεψαν ένα παραδοσιακό τραγούδι, το «Μήλο μου κόκκινο», με το οποίο έκλεισε η εκδήλωση. Στους αγωνιστικούς σταθμούς βρίσκονταν από το ΚΔΑΠ του Δήμου Ζηρού η εκπαιδευτική Αλεξάνδρα Σιάτσιου και Χριστίνα Πέτρου, από τον Μορφωτικό Σύλλογο Θεσπρωτικού η γυμνάστρια Γεωργία Δράκου, καθώς και τα μέλη της διοίκησης Χρυσούλα Κότση, Φωτεινή Τζόλου και Αναστασία Μαλέσκου, από τον Αγώ Θεσπρωτικού ο δάσκαλος του τένις Χρήστος Παπαβασιλείου, από τη διοίκηση η κυρία Ευαγγελία Παναγιώτου και ο Μιχάλης Παπάς και από τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό του Δήμου Ζηρού, οι αναγνωρισμένοι από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προπονητές Θεοδόρα Τσεκούρα και Βασίλειο Τσιάτσος.
Πανταχού παρών στις εκδηλώσεις ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΖΗ Θεόδωρος Πανούσης και η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θεσπρωτικού Ερμίνα Γεωργαλή. Σε όλα τα παιδιά δόθηκε αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής. Το Επιμελητήριο Άρτα, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπευτηρίου, συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Εύβοιας, που πρόσφατα έχουν πληγεί από τις καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Εύβοια. Τα είδη για τα οποία πληροφορεί το Επιμελητήριο Εύβοιας ότι υπάρχει ανάγκη αφορούν σε τρόφιμα, όπως νερά, κονσέρβες όλων των ειδών, ισοτονικά ποτά, πορτοκαλάδες, μπάρες δημητριακών, συσκευασμένα τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση όπως μπισκότα, κρουασάν, φρυγανιές κλπ. Ζωοτροφές, σκυλοτροφές, γατοτροφές. Είδη ευρείας κατανάλωσης όπως χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, μορομάντιλα, παιδικές πάνες και πάνες υπερηλίκων, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα. Είδη φαρμάκων όπως γάζες, φυσιολογικός ορός, φυσικά δάκρυα, κρέμες και σπρέι για εγκάβματα, παυσίπονα. Παρακαλούμε, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, όπως συνδράμεται στην όλη προσπάθεια, αποστέλλοντας από τα παραπάνω είδη στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκουπευτηρίου που στεγάζονται δίπλα στο υπεραστικό κτέλ Άρτας από τις 9 έως τις 12 το πρωί, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 69 47 12 36 93 στον κύριο Θωμά και 6 με 8 το απόγευμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 69 86 12 19 12 στην κυρία Σοφία. Μία ξεχωριστή βραδιά επαιτειακών προβολών διοργανώνει τη Δευτέρα 16 Αυγούστου και ώρα 8.30 το βράδυ στην Αρχαία Κασόπη ο Δήμος Πρέβεζα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, την τοπική κοινότητα Κρυοπηγής και τους πολιτιστικούς συλλόγους Κρυοπηγητών Πρέβεζας και Κρυοπηγητών Αθήνα στο Ζάλογο. Η βραδιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το οποίο θα πρέπει να προσέλθει στο χώρο στις 8 το βράδυ, εντάσσεται στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Υπήρου και στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια ελευθερίας 1821-2021. Θα προβληθούν οι ταινίες του Νίκου Παπακώστα «Τα Μάρμαρά μας» διάρκειας 27 λεπτών και Γεώργιος Καραϊσκάκης «Στα σύνορα του μύθου» διάρκειας 78 λεπτών. Ποσό 235.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμος Ιωαννιτών για τη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης υποδομών στην κοινότητα Περάματος. Το ποσό προέρχεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου, το οποίο απευθύνεται σε δήμους όπου φιλοξενούν στα όρια τους προσφυγικές δομές. Στο Δήμο Ιωαννιτών είναι το τρίτο έργο που εγκρίνεται και χρηματοδοτείται το τελευταίο έτος στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας που υπάρχει. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα δημοπρατηθεί άμεσα και όλες οι εργασίες που αφορούν στη βελτίωση υποδομών θα γίνει στο πέραμα. Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπής σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προχθές 10 Αυγούστου το μεσημέρι στην πόλη της Άρτας, οι κατηγορούμενοι με άγνωστη συνεργό της προσέγγισαν ημεδαπό και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από την τσέπη της μπλούζας του χρηματικό ποσό 590 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Επίσης, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Μετσόβου σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου, διαρρήξεις που έγιναν σε χωριά των Δήμων Μετσόβου και Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές και απόπειρα κλοπής κατ' εξακολούθηση. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την αξιολόγηση ευρημάτων, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο κατηγορούμενος προέβη σε 3 διαρρήξεις και ειδικότερα σε 2 σπίτια από όπου αφαίρεσε κυνηγητικό όπλο, ενώ κατανάλωσε τρόφιμα κατά την παραμονή του σε αυτό, και δεύτερον σε ιερό ναό, από όπου αφαίρεσε μικρό ποσό από το παγκάρι. Το αφαιρεθέν κυνηγητικό όπλο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και κατασχέθηκε
την 1η Ιουλίου σε περιοχή του Ζαγορίου. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ιωαννίνων. Πάμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, τα χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και κατά τόπους έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπονται το καιρό στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στη Δυτική Ελλάδα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας αμέσως τώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Μύθος και Αλήθεια με τον Λάμπρο Γιώτη. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.